Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε λίγο πώς γίνεται και το τριμάρισμα από το κύλινδρο που κατασκευάσαμε. Λοιπόν, την ξύστρα την κρατάμε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο όταν τριμάρουμε την έξω η πλευρά. Το αριστερό μας χέρι έχει επαφή με τον πάτο και μας δίνει στήριγμα για να ακουμπήσουμε το δεξί. Λοιπόν, ξεκινάω. Τριμάρω τη γωνίτσα. Γυρίζω λίγο την ξύστρα προς τα έξω, να κάνει μια ελαφριά καμπύλη. Ο κύλινδρος δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο τριμάρισμα. Τώρα εμείς θα δείξουμε λίγο πώς γίνεται η πατούρα για να το έχουμε υπόψη μας, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, αφού τριμάρισα λίγο τη γωνία και έφερα και έκανα μια καμπύλη, θα κρατήσω σταθερά εδώ τη ξύστρα ανάμεσα στα δάχτυλά μου, εδώ. Θα κουμπίσω τη ξύστρα στα δάχτυλά μου. Τα δάχτυλά μου κουμπάνε στον πάτο, οπότε μου δίνει σχετικά μια σταθερότητα. Και σιγά σιγά με την κάτω γωνίτσα της ξύστρας, ξεκινάω και ζορίζω λίγο μέχρι να δημιουργήσει αυτό το αυλάκι. Κρατώντας σταθερά και πηγαίνοντας σιγά σιγά παράλληλα προς το κέντρο. Βλέπετε, έχει αρχίσει να δημιουργείται η γωνία και η πλευρά της πατούρας που θα κάνουμε. Σιγά σιγά εξίστρα γυρίζει αυτή η πλευρά της κάθετα προς τον τροχό. Κάπου εδώ είμαστε εντάξει. Τώρα, αυτή η γωνίτσα που δημιουργήθηκε εδώ, λίγο θα την φάω με την ξύστρα, όπως ξεκίνησα στην αρχή του πάτου. Ξύνω από τη γωνία και σιγά σιγά γυρίζω τη ξύστρα για να δώσω μία καμπύλη εδώ. Λοιπόν, τώρα έχουμε τελειώσει με την έξω πλευρά. Τώρα θα εστιάσω στη μέσα για να αφαιρέσουμε τον πάτο για να δημιουργήσουμε την πατούρα που θέλουμε. Θα αφήσω από την άκρη αυτήν 5 χιλιοστά περίπου και κρατάω τώρα την ξύστρα αλλιώς, βλέπετε την σαν στυλό, και σταθερά με το άλλο χέρι και φροντίζω αυτή η γωνίτσα μετά τα 5 χιλιοστά να αρχίσει να κουμπάει σιγά σιγά στον πάτο, σταθερά σε ένα σημείο, μέχρι να δημιουργήσει αυτό το αυλάκι που θέλω. Πηγαίνω σε βάθος περίπου 2-3 χιλιοστά. Ωραία. Τώρα, έφτασε στο επιθυμητό βάθος, οπότε αυτό που μου μένει τώρα είναι να κάνω αφαίρεση το μέσα τον πάτο, αυτό δηλαδή το σημείο. Εγώ συνήθως ξεκινώ από το κέντρο και ξεκινώ με τη γωνία της ξύστρας, επιμένω εκεί λίγο σταθερά και μόλις νιώσω ότι έχει κάνει ένα αυλάκι, σιγά σιγά κινούμε προς τα δεξιά βάσει της κατεύθυνσης του τροχού. Όπως βλέπετε, έκανα μία αφαίρεση και αυτό το επαναλαμβάνω μέχρι να φτάσω στο επιθυμητό βάθος που έχω ορίσει στην αρχή με το αυλάκι. Αυτό το ξύσιμο το κάνω γενικά με τη γωνία της ξύστρας, γιατί
αρπάζει λιγότερο υλικό και δεν φέρει μεγάλη αντίσταση. Αλλά επειδή το κάνω με τη γωνία, μου αφήνει αυτές τις γραμμές. Στο τέλος θα γυρίσω με την ίσια πλευρά για να σβήσω και τις γραμμές. Έχω φτάσει στο επιθυμητό βάθος, όπως βλέπετε. Έχω κάνει όλη την αφαίρεση του πάτου. Τώρα τυχόν γραμμούλες θα τις σβήσω φέροντας τη ξύστρα με την ίσια την πλευρά επάνω στον πάτο. Οι κινήσεις αργές. Δεν βιαζόμαστε για να έχουμε σταθερότητα. Μικρή πίεση να αφαιρεί λίγο υλικό. Οπότε, τώρα έστρωσα τον πάτο. Αυτά τα γρέζια που κολλάνε είναι γιατί το αντικείμενο δεν έχει έρθει ακριβώς στην κατάλληλη υγρασία. Θα φροντίσω λίγο να τα απομακρύνω μετά. Τώρα, θα καλοποιήσω λίγο και την άκρη της πατούρας και τη μέσα πλευρά της γωνίτσας εδώ πάνω. Αν θέλω να είναι στρογγυλή δηλαδή. Και κάπου εδώ έχουμε ολοκληρώσει. Στο τέλος, αν θέλουμε, κάνουμε και λίγο σφουγγαράκι. Και τελειώσαμε.